πάμε τώρα στην Αργολίδα, καθώς εκεί οι κρητικοί της περιοχής τίμησαν τον Άγιο Νικόλαο, τον προστάτη των ναυτικών. Δεν τον τιμούν βέβαια 6 Δεκεμβρίου, αλλά επειδή έχει άσχημες, περίεργες καιρικές συνθήκες και έχουμε να κάνουμε και με ένα εκκλησάκι το οποίο βρίσκεται στη θάλασσα, τον τίμησαν και στις 19 του Μάη, 19-20 Μαΐου βέβαια. Ακριβώς. Είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο Κρασόκτιστος. Να πιάσουμε κόκκινο, να μαλώσουμε, βάλια, το πάμε μαζί. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Είναι οι κρητικοί, οι Κρήτες περιοχής, Αργολίδας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν, βλέπουμε, πλήθος κόσμου ακολουθεί και συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία στον εορτασμό και με το δικό τους ξεχωριστό, με τη λεβεδιά τους, γιόρτασαν τον Άγιο Νικόλαο τον Κρασόκτιστο. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Μπικάκη, ο οποίος είναι μέλος της Ένωσης Κρητών και Φίλων Κρήτης στην Αργολίδα, ο Μίνωας. Κύριε Μπικάκη, τι κάνετε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, δόξα τω Θεώ. Να σας ευχαριστήσουμε εδώ, πολύ. Από το Τολό. Από το Τολό, για πείτε μας για αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία. Οι κρητικοί γιόρτασαν και τίμησαν τη μνήμη του Αγίου Νικολάου. Του Μάη εορτάσαμε την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου, μύρων ηλικίας, του προστάτη όλων των ναυτικών. Το εκκλησάκι είναι φτιαγμένο σε ένα κάβο ο οποίος βρίσκεται στο έμπα του λιμανιού του Ναυπλίου. Υπάρχει μεγάλη ιστορία που συνδέεται και η Κρήτη με την ιστορία αυτή. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ενετοκρατίας παρολίγο να γίνει ναυάγιο. Με ένα σκάφος που είχε ξεκινήσει από κάποιο νησί του Αιγαίου, φορτωμένο κρασί, με κρητικό καπετάνιο και ιδιοκτήτη. Και στο έμπα του λιμανιού, χειμώνας ήταν ο καιρός, φουρτούνα, παρολίγο το καράβι να βουλιάξει και οι προσευχές του καπετάνιου προς τον Άγιο τον Νικόλαο, σώσε με και εγώ θα σου φτιάξω, τάμα δηλαδή έγινε εκείνη τη στιγμή, θα σου φτιάξω ένα εκκλησάκι σε αυτό το δύσβατο σημείο με τα κρασιά που έχω στο αμπάρι μου. Ο κρητικός βέβαια ο καπετάνιος σώθηκε, όπως και το πλήρωμα, όπως και το εμπόρευμα και μέσα σε 3 μήνες έφτιαξε και το εκκλησάκι στο σημείο εκείνο που βρίσκεται και σήμερα και που το τιμήσαμε στις 19 του Μάη με όλες τις τιμές και όπως το έπρεπε, κρητικά. Κρητικά δηλαδή, για πείτε μας. Δηλαδή, έγινε η δοξολογία χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νεκτάριου, Αργολίδας. Μετά την δοξολογία είχαμε κεράσματα από την Κρήτη. Ήμασταν ντυμένοι όλος ο σύλλογος με τις κρητικές μας φορεσιές. Φέραμε την εικόνα μας, η οποία είναι και αυτή ένα από τα τέλος πάντων τα κοιμήλια που έχουμε. Σωστά. Και έπρεπε να αφιερωθεί στον ναό. Ναι. Στη μνήμη της Δήμητρας της Μπαρουτσάκη, την οποία τη χάσαμε ευνίδια πέρσι και είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Κρητών, ο Μίνωας. Στο τέλος της εκδήλωσης χορέψαμε τον Πεντοζάλη σε αυτό το χώρο που πριν από πολλά χρόνια, σίγουρα μετά το πέρας της, μετά την αποπεράτωση της εκκλησίας, χόρεψε και ο κρητικός καπετάνιος με τους ναύτες του. Μάλιστα. Τι να πούμε. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, σωστά, κύριε Μπικάκη? Τώρα τα χρόνια με τον κορονοϊό είχαμε 3 χρόνια ναι. Να πάμε. Ναι, δεν είχε πάει άνθρωπος στο εκκλησάκι. Γίνανε οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης. Βάψαμε το εκκλησάκι εσωτερικά, εξωτερικά, τα κάγκελα. Γίνανε κάποια πράγματα, όπως βάλαμε κάποια επιγραφή μαρμάρινη με το όνομα του ναού, Άγιος Νικόλαος ο Κρασόκτιστος. Μπήκε ένα φωτιστικό στο σημείο, γιατί είναι σημείο το οποίο είναι αδύσβατο και δεν υπάρχει φωτισμός. Ναι. Μάλιστα είχα κινδυνεύσει και εγώ ίδιος ψάρευα πριν από 7 χρόνια και παραλίγο να πέσω στα βράχια μετά από δύσκολο βραδινό ψάρεμα και λέω Άγιε μου, σε αυτό το σημείο θα σου φτιάξω ένα φως να φαίνεται το σταυρό σου, να σε βλέπουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι και οι υπόλοιποι ναυτικοί που περνάνε από εδώ. Αφιερώσαμε τις 2 εικόνες, η μία εις μνήμη της Δήμητρας Μπαρουτσάκη όπως είπα, η άλλη είναι
μια εικόνα η οποία απεικονίζει τον Άγιο Νικόλαο Κισάμου του 17ου αιώνα. Είναι αντίγραφο της εικόνας αυτής δηλαδή. Και υπάρχει και επιγραφή με την ιστορία του ναού, όπως σας την αφηγήθηκα εγώ πριν από λίγο. Ήταν κατανυκτικά, ευχαριστήθηκε όλος ο κόσμος. Οπότε ήταν μιλάμε για έναν θαυματικό Άγιο και μάθαμε και από πού πήρε το όνομα Κρασόκτιστος. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Χτίστηκε με τα κρασιά του αμπαριού μετά το τάμα του καπετάνιου του Κρητικού. Κύριε Μπικάκη, τι να πούμε, τους χαιρετισμούς μας εκεί στους Κρήτες της περιοχής. Με το καλό να τα ξαναπούμε και του χρόνου. Θα τους μεταφέρω. Ακριβώς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και του χρόνου με υγεία. Άγιος Νικόλαος να βοηθάει όλο τον κόσμο και όλους τους ναυτικούς. Να είστε καλά. Και όλους τους ψαράδες. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Να μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, ξεχωριστή κίνηση. Και αυτός είναι και ο ρόλος της εκπομπής, βέβαια. Να μεταφέρουμε, να επικοινωνούμε με κριτικούς, οι οποίοι βρίσκονται μακριά από την Κρήτη και προχωρούν σε αυτές τις ξεχωριστές πρωτοβουλίες και ενέργειες. Λοιπόν,